Το Ράτσο Μπλου Μαραθώνιο. Πάμε στον Μιχάλη Μούσκο, μετρολογικό λειτουργό, να δούμε πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση. Βοήθησε, αν μη τι άλλο, μέσα στο το Σαββατοκυριακό όσοι σκέφτονταν να στολίσουν το δέντρο επειδή ήταν καλοκαίρι να το πράξουν. Κύριε Μούσκο, καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα και σε εσάς. Εντάξει, μύρισε για πρώτη φορά περισσότερο εποχής καιρός. Είχαμε ένα ψυχρό μέτωπο που πέρασε από την περιοχή, καθάρισε αυτή την αέρια μάζα που ήταν για μέρες περίπου ίδια στην περιοχή μας και έδωσε θερμοκρασίες πολύ πιο φυσιολογικές για την εποχή. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σήμερα είμαστε γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά, 21 τα υπόλοιπα παράλια. Κάπου εκεί είναι οι θερμοκρασίες μας, γύρω στους 22 με 21 βαθμούς είναι η μέση τιμή, είμαστε πολύ κοντά λοιπόν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό που είχαμε δει το Σάββατο και μέρη την Κυριακή, είχαμε και τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος, πολύ λίγα όπως και αναμέναμε να είναι πολύ λίγα. Φαίνεται ότι ήταν μια ευχάριστη παρένθεση, διότι επανερχόμαστε πίσω σε θερμοκρασίες πιο ψηλές από τις κανονικές για την εποχή και συνθήκες καλοκαιρινές. Δυστυχώς, αυτό είναι το σκηνικό του καιρού. Μέχρι την ερχόμενη τουλάχιστον Παρασκευή, αλλά από ό,τι φαίνεται και στη συνέχεια. Είχαμε όμως, κύριε Μούσκο, για να μείνουμε στο Σαββατοκύριακο, συγκομιδή βροχής, διότι ήταν έντονη. Είχαμε συγκομιδή, ήταν μέχρι τα 12% Νοέμβριος, μέχρι τις 17 του μήνα. Δεν έχω δυστυχώς μπροστά μου τα στοιχεία για το Σαββατοκύριακο. Θα είναι έτοιμα μέχρι τις 1-2 το μεσημέρι για το Σαββατοκύριακο. Όμως είχαμε σίγουρα αρκετή συγκομιδή, ιδιαίτερα και σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε γενικά πανκύπρια είχαμε αρκετές βροχές. Οπότε αναμένω ότι θα δούμε ένα καλό ποσοστό. Αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Μούσκο, και να αποφεύγονται και τα προβλήματα. Είχατε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση, η οποία αν θέλετε, αυτή τη φορά ήταν και μέσα και στα φαινόμενα και στον έντονα, στα μεγάλα μπουφόρα, αν θέλετε, των ανέμων, όλα αυτά. Είχαμε κάπου εντονότερα φαινόμενα που δημιουργήσαν και προβλήματα. Εντάξει, δεν λέω από την προσβεστική, έχουμε την ενημέρωση που κλήθηκαν κλπ. Αλλά ήταν όπως υπολογιζόταν το φαινόμενο? Ναι, λίγο πολύ ήταν αυτές οι καταιγίδες τοπικά έντονες και η ανέμη πολύ ισχυρή μέχρι σφοδρή ανέμη που αναμένονταν. Εντάξει, δεν είναι αυτός ο σκοπός να επιβεβαιώνονται οι προειδοποίησεις και να έχουμε φαινόμενα και... Το ρωτάω, κύριε Μούσκο, να σας πω γιατί το θέλω αυτό το πολύ εξειδικευμένο σε σχέση και με το καλοκαίρι που έχουμε τις κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες για τον καύσωνα. Αν μπορούμε να είμαστε πιο, αν θέλετε, τοπικά συγκεκριμένοι στις προειδοποιήσεις για τις καταιγίδες κλπ. Γιατί στη συνέχεια ακολουθεί ο αρμόδιος λειτουργός, ο Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας για τα διατάγματα σε σχέση και με τους τελιβεράδες, τους διανομής φαγητού. Αν μπορεί μετά από μια τέτοια προειδοποίηση να έχουμε και τον χειμώνα τη διακοπή των δικών τους εργασιών, που κινούνταν και όλοι είδαμε τι έγινε το Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό λέω, αν μπορεί να είναι και τοπικά εξειδικευμένη μια προειδοποίηση. Ναι. Κύριε Μούσκο. Ναι, παρακούτε. Ναι, τώρα ναι. Ναι, ναι. Όταν υπάρχει, επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να δίνουμε τοπικά πού και πότε, τότε αυτό δίνεται. Ιδιαίτερα για τις ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, συνήθως αφορούν περιοχές του εσωτερικού ή και των ορεινών. Αυτό δίνεται. Στο σύστημα που είχε περάσει, επειδή θα σάρωνε όλη την Κύπρο, ήταν πολύ δύσκολο να πούμε πού ακριβώς θα ήταν οι πιο έντονες καταιγίδες. Όλες οι περιοχές ήταν το ίδιο πιθανές, θα έλεγα. Οπότε ναι, δίνεται αυτό το τοπικό όπου και όποτε χρειάζεται. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες, ή αύριο για παράδειγμα, περιμένουμε γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό. Θα είμαστε γύρω στους 3 με 4 βαθμούς πιο πάνω, 23 στα παράλια, 2 με 2 βαθμούς πιο πάνω. Και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας της τάξης των 2 βαθμών αναμένεται να έχουμε μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή μπορεί να έχουμε μέχρι 27 βαθμούς στις περιοχές του εσωτερικού. Ενώ οι κανονικές για την εποχή στο εσωτερικό ποιες είναι τώρα, 20? Είναι γύρω στους 21 βαθμούς από αύριο, τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη και 22 στα παράλληλα. Οπότε αν πάμε στους 27 θα είμαστε 6 βαθμούς πιο πάνω. Να πούμε ότι από την Τετάρτη και μετά ίσως δούμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα από την Βόρεια Αφρική και πάλι, διότι αυτές οι θερμές αέριες μάζες προέρχονται συνήθως από αυτή την περιοχή και δυστυχώς μεταφέρονται αυτή τη σκόνη. Να προετοιμαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούσκο. Σας χαιρετώ. Πάμε στον...